Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη gaming βίντεο. Σήμερα θα συνεχίσουμε τις περιπέτειές μας στο στρουμφοχωριό μαζί με τα αγαπημένα μας στρουμφάκια. Έχω προχωρήσει λίγο το παιχνίδι, βρίσκομαι σε αυτό το σημείο με τον Σπιρτούλη, ο οποίος φοράει τα πολύ γλυκά γυαλάκια του. Έχει πάρει το μαγικό εργαλείο εδώ πέρα που εξολοθρεύει τη βρωμιά και τα καθαρίζει όλα. Και δείτε τι πρέπει να κάνω. Εδώ πέρα, όπως βλέπετε, αρχικά έχει βάλει λίγο μυστηριώδη μουσική. Έχει πάρα πολλά κακά. Ζούμπουρα. Όπως αυτό εδώ. Λοιπόν, πρέπει λίγο να εξολοθρεύσω αυτό γιατί με ενοχλεί. Ευσύ με ενοχλείς. Ωραία. Δείτε, αυτό είναι καινούριο. Με το που πηγαίνω κοντά, πέφτει κάτω, αλλά δείτε τι μπορώ να κάνω. Πηδάω, πατάω εψιλόν. Και το ξολοθρεύω. Και μετά καθαρίζω αυτό και γίνεται καλός ο καρπός. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα τι έχει συμβεί. Έχει πέσει από ψηλά αυτός εδώ ο καρπός και έχει εγκλωβίσει μέσα τον Χάντι, ο οποίος νομίζω είναι ο Χανούλης. Είναι αυτός που κάνει τις εκπλήξεις συνέχεια, τα δώρα που κάνουν boom. Οπότε αυτό που πρέπει να κάνω είναι να τον απελευθερώσω. Και αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να καταστρέψουμε όλα αυτά τα φυτά. Να τα θεραπεύσουμε, τέλος πάντων, τα καταστρέφουμε. Εγώ παίρνω λίγο το χρόνο μου, γιατί μου αρέσει να καθαρίζω εδώ τις περιοχές. Δεν θέλω να τις αφήνω βρώμικες. Και εφόσον μου δίνει χρόνο το παιχνίδι, το εκμεταλλεύομαι. Σπάω αυτά τα κουτιά και δεν έχω καταλάβει αν κερδίζω κάτι. Δεν ξέρω. Πάντως μ' αρέσει να το κάνω. Κάτι πράσινο βγαίνει, κάτι σαν health μου δίνει. Δεν έχω καταλάβει ακόμα, αλλά συνεχίζω να το κάνω όπως βλέπετε. Λοιπόν, τώρα πρέπει να πάμε από εκεί, γιατί... Α, πώς θα τα καταφέρω εδώ πέρα. Είναι δύσκολα τα πράγματα, παιδιά. Λοιπόν. Όχι! Έπεσα μέσα στο νερό. Τώρα τι έγινε? Όχι, εντάξει. Όλα καλά, όλα καλά. Ευτυχώς αυτό το παιχνίδι σε βοηθάει λίγο γενικά. Δεν σε πηγαίνει στο προηγούμενο save, σε πηγαίνει ακριβώς από πάνω που έπεσες. Α, αυτός είναι που... Α! Ωραία! Σταμάτα! Α! Α, δεν πέσω! Τι! Α! Το ζάλισα! Ωραία. 5 στα 5 άραγε είναι τα... αυτά τα κακά που σκοτώνω. Μάλλον. Και τώρα αφού θεράπευσα όλα τα φυτά, τα λουλούδια, φεύγει ο καρπός και απελευθερώσαμε τον Χανούλη. Πες μου πώς τα κατάφερες να μπλέξει εκεί πέρα, λέει ο Προκόπης. Ποιος Προκόπης? Ο Σπιρτούλης. Το προηγούμενο επεισόδιο είχα τον Προκόπη. Τέλος πάντων, λέει ότι εμφανίστηκε από το πουθενά αυτό το λουλούδι και δεν μπορούσε να ξεφύγει, οπότε εγκλωβίστηκε και πανικοβλήθηκε και έπεσε μέσα σε αυτή τη wild trap. Ωραία, αφού σώσαμε το Χαχανούλη, του λέμε να πάει πίσω στο χωριό. Εγώ πρέπει να συνεχίσω και η αποστολή μου αυτή τη στιγμή είναι να βρω τον ξεφτέρι, ο οποίος κάνει μία κατασκευή μέσα στο δάσος, κάτι τέτοιο. Γενικά, με δυσκολεύει λίγο το γεγονός ότι το έχουν όλο το παιχνίδι στα αγγλικά και δεν ξέρω αν μεταφράζω σωστά τα αγαπημένα μου στρουμφάκια. Αυτό εκεί πάνω τι είναι? Α, είναι μονοπάτι. Πώς πάω? Α, από εδώ δεν μπορώ να πάω. Μάλλον θα πάω από γύρω. Okay. Είναι από αυτά τα μονοπάτια που ψεκάζω και ανοίγει και πηγαίνω σιγά σιγά. Το θαυμαστικό μου λέει να πάω από εκεί, αλλά ξέρετε ότι πρέπει να εξερευνήσω. Ναι, και φτάσαμε σε αυτό το μονοπάτι. Για πάμε να τα ανοίξουμε. Α, με πηγαίνει. Αυτό εντωμεταξύ έχει χρόνο. Έφτασε εδώ πάνω. Για να δούμε. Μπορώ να πάω εκεί? Ναι, πήρα αυτό. Έχω μαζέψει ήδη 6 από τα 34. Δεν ξέρω τι είναι. Φαίνεται σαν να είναι κορμός δέντρου. Δεν έχω καταλάβει. Και θα πάω λίγο και άλλο από εδώ πάνω για να δω τι άλλο έχει. Λέει ότι σε αυτά τα μανιτάρια μπορώ να κάνω αυτό. Θα με πάει, λέει, πιο ψηλά. Ω, μου μαθαίνει καινούργιες κινήσεις. Και μπορώ να πάω εκεί. Λοιπόν, δεν θέλω να βιάζομαι. Νομίζω ότι πρέπει λίγο να επιστρέψω από εδώ που ήρθα, γιατί έχω αφήσει κάποια πράγματα. Α, εδώ είναι και άλλο μονοπάτι. Ω, αυτό το παιχνίδι είναι να έχεις χρόνο. Να έχεις χρόνο να εξερευνείς και να καθαρίσεις. Α, και φτάσαμε από την απέναντι πλευρά από το σημείο που ανέβηκα πριν, οπότε καλά πήγαινα. Okay. Θα ανοίξω λίγο αυτό το μονοπάτι εκεί πέρα. Όπου βλέπουμε τα λουλούδια τα μοβ να είναι έτσι, σημαίνει ότι είναι μονοπάτι. Ξεκινάμε να ανεβαίνουμε, να δούμε πού θα μας πάει. Α, μας πηγαίνει για να πάρουμε αυτό το κομμάτι. Τέλεια. Οπότε καλά πήγαινα πριν. Θα ήταν τέλειο αν αυτό το παιχνίδι ήταν μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Γενικά όλα τα παιδικά μου αρέσει να το βλέπουμε μεταγλωτισμένα. Θα το απολαμβάναμε όλοι περισσότερο, αλλά τι να κάνουμε τώρα αφού δεν είναι. Θα συμβιβαστούμε. Λοιπόν, ωραία. Είμαστε εδώ και κάνουμε.
Και φτάσαμε. Τέλεια. Εντάξει, είναι πανέμορφο γενικά. Οφείλω να ομολογήσω. Πιστεύω ότι σας αρέσει και εσάς. Γράψτε το μου όμως στα σχόλια για να το ξέρω, έτσι. Λοιπόν, από εδώ έχει ένα μονοπάτι που με πάει από εκεί. Και από εδώ έχει ένα άλλο μονοπάτι που με πάει από αυτή την πλευρά. Από εδώ, από ό,τι φαίνεται, έχει αυτά τα κακά τα φυτά. Δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω. Θα πάω από εδώ τώρα. Και ο Θεός βοηθός. Μπορώ να ανέβω και εδώ. Α, δείτε τι θα κάνω. Θα πάω εδώ, από εδώ, εδώ. Από εδώ θα πηδήξουμε στο άλλο. Και εδώ θα κάνουμε. Για να φτάσουμε εδώ. Και το θεραπεύσαμε κι αυτό. Οπότε ανοίξαμε το δρόμο από κάτω. Και τώρα πώς κατεβαίνω όμως. Λογικά από εδώ κατεβαίνω μια χαρά και παίρνουμε και αυτό τέλεια. Από εδώ δεν είχε τίποτα από τη γέφυρα. Είχε μόνο να πάρουμε αυτό το κομμάτι του κορμού. Θα το πω έτσι μέχρι να καταλάβω τι είναι. Μπορεί να είναι κάτι άλλο τελείως άκυρο. Αλλά φαίνεται σαν να έχεις ξεφλουδίσει κορμό από ένα δέντρο. Από τη φωτογραφία τουλάχιστον. Και τώρα πάμε προσεκτικά εδώ πέρα να καθαρίσουμε. Έχουμε και το σεφ που μιλάμε στον ασύρματο. Our raft has disappeared. Είχαμε σχεδία. Α, έχουμε και αυτόν τον αντίπαλο τώρα εδώ πέρα που νομίζω ότι θα τον φοβηθούμε. Εκεί πέρα έχει ένα τέτοιο. Αλλά δεν ξέρω πώς θα φύγω μετά από εκεί. Για να δω. Ερχόμαστε εδώ. Και μόνο αυτό κάνει. Θέλω πολύ να πάω, αλλά δεν ξέρω πώς θα φύγω από εκεί. Να το διακινδυνεύσω. Ακούς τι γίνεται. Στη χειρότερη περίπτωση θα πέσω μες στη θάλασσα και θα με βγάλει το παιχνίδι ακριβώς πριν. Θα πάω. Ωραία, καλά τα υπολόγιζα. Δεν μπορώ να φύγω από εδώ. Εκτός αν πηδήξω και φτάσω απέναντι. Όχι! Έπεσα κατευθείαν. Δεν πρόλαβα καν να πηδήξω. Αλλά δεν πειράζει. Από ό,τι βλέπω το έχω πάρει. Οπότε μια χαρά είμαστε. Τέλεια. Συνεχίζουμε. Ω, εδώ πέρα έχει πάνω, οπότε κάνω jump τέτοιο χωρίς να πάω δεξιά ή αριστερά. Και έρχομαι εδώ. Και άλλο τέτοιο. Γιατί τα κρύβουνε μέσα στους θάμνους. Αυτά βλέπω. Φαίνονται, παιδιά. Φαίνονται. Μάλλον δεν το έχουν καταλάβει. Α! Έφτασα. Hello? Βλέπω, λέει βρήκα ότι έμεινα από τη σχεδία. Έχουμε όντως μια σχεδία, μια βάρκα. Καλά, μου λένε να το ξαναφτιάξω. Πώς να το φτιάξω, δεν έχω τίποτα εδώ πέρα. Ο Γκριντ είναι ολιχούδης έτσι. Γιατί μιλάμε με αυτόν τώρα στον ασύρματο. Βλέπεις, λέει τίποτα άλλο. Βλέπω ότι έχει εργαλεία και κάποια planks, κάποια δηλαδή κομμάτια ξύλου. Να χρησιμοποιήσεις, λέει ο Παπαστρούφ, τη φαντασία σου. Γιατί? Να φτιάξω τη σχεδία, με δουλεύετε. Free the hammer. Α, κάπου βρίσκεται ένα σφυρί. Το οποίο λέει πρέπει να ελευθερώσουμε, οπότε λογικά βρίσκεται μέσα σε κάποιο φυτό. Μάλλον εκεί πέρα. Εκεί που βγάζει αυτούς τους σταυρούς. Okay. The Smurfos Plat also releases healing spray. Use it to rapidly heal. Α, δείτε τι γίνεται. Άμα πηδήξεις, βγάζει spray. Οπότε. Αυτό! Εδώ! Α, λέει ότι δεν προλαβαίνω να τα κάνω όλα, γιατί είναι μεγάλη έκταση. Άμα ανέβω όμως κάπου ψηλά και πέσω με δύναμη, μάλλον θα βγάλω πολύ περισσότερο σπρέι. Οπότε θα καταφέρω να τα θεραπεύσω. Εν μεταξύ, το βλέπετε το σφυρί. Εδώ πέρα είναι. Οπότε αυτό πρέπει να κάνουμε είναι να ανέβουμε από εκεί ψηλά. Από εδώ δεν έχει κάπου να πάω. Πρέπει να βγούμε από εκείνη την πλευρά. Πώς θα βγούμε σε εκείνη την πλευρά όμως? Θα πάμε εδώ από το πλάι που μπορούμε να ανέβουμε. Εδώ πέρα αυτό είναι για να πηδήξω. Οπότε θα έρθω από εδώ στην άκρη. Πηδάω έψιλον. Τα κατάφερα. Δάτε το σφυρί. Το πήρα. Μπορώ να συνεχίσω τώρα, λέει. Έρχομαι. Χάντι, περίμενε. Να εξερευνήσω λίγο. Μισό. Πρέπει να γυρίσω πίσω. Δεν μπορώ, βλέπετε. Έχει εδώ πέρα αυτό. Να το σπάσω. Αυτό άμα πέσω. Σπάει, αλλά θέλω με δύναμη να πέσω. Ίσως πρέπει να πέσω από εδώ. Θα το δοκιμάσω. Λοιπόν, αυτό εδώ πέρα, παιδιά, άμα πέσω από ύψος, μπορώ να το σπάσω. Τώρα, έτσι όπως είμαι, δεν μπορώ, γιατί είμαι πολύ κοντά. Μάλλον στη συνέχεια θα γίνει. Προς το παρόν, δεν ξέρω από πού μπορώ να πέσω. Δοκίμασα λίγο να πηδήξω από το μανιτάρι, αλλά δεν κάνει κάτι. Οπότε θα συνεχίσουμε από τη γέφυρα για να πάμε να βρούμε τον ξεφτέρι. Τώρα που έχω μισή καρδούλα την τρίτη, θέλω να δω αν αυτά μου γεμίζουν. Ναι, μου γεμίζει την καρδούλα. Οπότε δεν υπάρχει λόγος να τα σπάω άμα η καρδιά μου είναι γεμάτη. Μόνο για να μην τα βλέπω, κανένας άλλος λόγος. Μου δείχνει εκεί πάνω, αλλά πώς ανεβαίνω εκεί πάνω. Μήπως κάτι ξέχασα. Α, από εδώ καλέ. Δεν τον είδα ποτέ αυτόν τον κορμό.
Βρήκα ένα σμέρφ, λέει, που είναι εγκλωβισμένο μέσα στο. Πάλι σε τέτοιο φυτό. Θα καθαρίσω στα γρήγορα εδώ αυτή την περιοχή για να ελευθερώσουμε το στρουμφάκι. Απελευθερώθηκε και αυτό το στρουμφάκι. Τα κατάφερα. Τα πήγα εξαιρετικά για άλλη μία φορά. Βέβαια, δεν είναι κάποιο γνωστό στρουμφάκι, είναι απλά ένα στρουμφάκι. Αυτός είχε βρεθεί με τον ξεφτέρι όμως. Αυτός λέει έφυγε. Ο ξεφτέρης προσπάθησε να κάνει κάτι και εγώ απλά έφυγα, λέει. Του την είπε λίγο εδώ ο Σπιρτούλης. Του λέω: ο παπαστρούμφα έχει πει ποτέ να μην εγκαταλείπουμε τους φίλους μας, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, θέλω να δω τι γίνεται σε αυτή την πόρτα που ανοιγοκλίνει. Το είδατε? Πού ήτανε? Στον κορμό. Έχει έναν κορμό και ανοιγόκλίνει συνέχεια μια πόρτα. Πάμε, 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 πάμε. Μας ανέβασε από πάνω. Μας ανέβασε έναν όροφο για να πάρουμε αυτό. Έχει κάτι άλλο που μπορούμε να πάρουμε? Πάμε να κατέβουμε. Και τώρα πρέπει να μπούμε εδώ μέσα. Στη σπηλιά. Δεν ξέρω αν είμαι έτοιμη να το κάνω αυτό. Φαίνεται πολύ σκοτεινή. Ελπίζω να πάει καλά αυτό. Πάμε στη σπηλιά. Family reunion, find handy. Εν τω μεταξύ, είναι πολύ περίεργο το γεγονός ότι απλά με σπονάρει σε άλλο σημείο. Αυτό με ενοχλεί λίγο. Θα ήθελα να υπάρχει μια συνέχεια. Δηλαδή, από τη σπηλιά βρεθήκαμε ξαφνικά εδώ πέρα, που δεν έχει λογική. Και άμα θέλω να επιστρέψω πίσω, να φανταστώ ότι δεν γίνεται. Τεχνίδι, θα μπορούσες να τα έχεις πάει καλύτερα σε αυτό το κομμάτι. Τέλος πάντων. Βλέπω κάποια φυτά που δεν έχω ξανασυναντήσει. Επικοινωνώ με τον ασύρματο από ό,τι φαίνεται. Wow! Δείτε τι γίνεται σε αυτή τη γέφυρα. Απλά προχωράω τόση ώρα, καθαρίζω και δεν έχω κανένα νέο και τώρα ξαφνικά βλέπω αυτή τη γέφυρα. Πάμε να δούμε αν μπορούμε να καταφέρουμε κάτι από κοντά. Wow, είναι πάρα πολύ χάλια, δεν μπορώ να κάνω τίποτα από εδώ. Ήρθα από εδώ, οπότε θα πάμε από αυτή την κατεύθυνση. Όπα, hello. Ένα μεγάλο βαρέλι. Cooking podcast. Μία σχολή μαγειρικής. Φαίνεται, λέει, σαν οι άνθρωποι να μαζεύουν σασπαρίλα. Τι είναι το σασπαρίλα? Αφήστε το, λέει, δεν θα ασχοληθώ με αυτό. Πρέπει πρώτα να βρω το handy. Περνά από τα πιο περίεργα μονοπάτια και όλα αυτά. Για τον ξεφτέρι. Ξεφτέρι είπαμε. Δεν θυμάμαι. Αλλά ζω τη ζωή μου στα άκρα. Εδώ ο Σπιρτούλης. Τέτοια αδρεναλίνη. Πρέπει να προσέξω να μην είμαι από κάτω τους όταν πέφτουνε. Πέρνα! Νομίζω ότι εδώ που πέφτουν είναι που είναι το... Το έδαφος πιο καφέ! Παναγιά μου! Ναι, εσύ μας έλειπες τώρα! Τι γίνεται εδώ! Χαμός! Νάτος! Τον βρήκα επιτέλους! Επιτέλους τον βρήκαμε! Έχει κολλήσει εκεί μέσα και πρέπει να τον σώσουμε. Πολύ γενναίος ο Σπιρτούλης. Δεν τον έχουμε συνηθίσει σε τέτοιες αποφασιστικές κινήσεις. Ωραία, 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 ωραία. Λοιπόν, 3, 2, 1, πάω να σώσω το ξεφτέρι! Στη ζούγκλα, Παναγιά. Θα γίνει χαμός εδώ πέρα. Θεωρητικά, όπου πέφτουν αυτά τα φυτά, αφήνουν από κάτω καφέ έδαφος. Έχουμε και αυτούς, τους ξέχασα αυτούς. Αυτό τι είναι, γεννάει τέτοια ρε παιδιά? Φύγετε! Ναι, γεννάει τέτοια, πρέπει να φύγω, δεν θα τελειώσει ποτέ αυτό. Πρέπει να πάω εκεί πάνω ψηλά. Μη με αγχώνεις. Έχει βάλει και τη μουσική την αγχωτική. Δεν με βλέπει, δεν μπορεί να με βοηθήσει. Δεν θέλω τη βοήθειά σου. Σταμάτα, το έχω. Δείξε μου λίγη εμπιστοσύνη. Αγιά μου, θα πέσω. Το έχω όλα, θα πέσω. Τι μέχρι εδώ φτάνεις? Τι να το κάνω αυτό? Με δουλεύει. Μάλλον δεν έπρεπε να έρθω από εδώ. Τι είναι αυτό? Α! Wow. Κάτσε, κάτσε φρόνημα, κάτσε φρόνημα. Φεύγω, φεύγω. Ορίστε. Έφυγε. Τι φυτό ήταν αυτό? Δεν το είχα ξανασυναντήσει. Ας πάρουμε εδώ τη ζούλα. Έχω μπερδευτεί πάρα πολύ. Πρέπει να ανέβω θεωρητικά ψηλά. Αλλά δεν ξέρω από πού θα ανέβω. Θα προσπαθήσω να πάω από εδώ. Κοιτάω. Και έρχομαι εδώ. Αυτά τα φυτά τα αποφεύγω. Δεν τα δίνω σημασία γιατί δεν ξέρω πώς να τα κερδίσω. Απλά με κάνουν κακό. Φύγετε! Γίνεται γαμός. Δεν ξέρω, παιδιά. Απλά πάω ευθεία. Όσο μου επιτρέπει το παιχνίδι, πηγαίνω. Ωραία, ωραία. Περνάω τη γέφυρα. Πηγαίνω καλά. Όσο μου μιλάει ο ξεφτέρης. Δεν την πηγαίνω καλά. Με πέτυχαν. Θέλω να πάρω λίγο αυτό. Δεν περνάω καλά. Σταμάτα, φύγε. Ωραία, ωραία, ωραία. Πάει το ένα, άλλο ένα. Το άλλο δεν ξέρω που είναι. Αλλά εγώ αυτό που θα κάνω είναι να πέσω από εδώ. Ωραία, και άνοιξα αυτό. Και τώρα μου δείχνει ότι είναι εκεί πάνω. Πώς θα πάω εκεί πάνω? Πάλι από τον ίδιο δρόμο πρέπει να πάω. Μη με ενοχλείτε, δεν σας ενοχλώ. Λοιπόν, βρήκα. Βρήκα τι γίνεται.
Πάμε από εδώ. Δείτε, τώρα κατάλαβα. Έχω εγκλωβιστεί, έχω τελειώσει με το πρώτο φυτό, αλλά δεν μπορώ να αποκτήσω πρόσβαση στο δεύτερο. Και μάλλον πρέπει να πάω πάρα πολύ κυκλικά. Θα πάμε από εδώ, θα φτάσουμε σε αυτό το σημείο και ενώ πριν πίστευα ότι λογικά τελειώνει εδώ πέρα, γιατί απέναντι θα ανοίξει κάποια στιγμή και θα μπορούμε να περάσουμε. Τώρα είδα ότι κάτω έχει ξύλο, οπότε αυτό που θα κάνω να πηδήξω, έψιλον. Και έπεσα. Τέλεια, το έσπασα. Wow, δεν ήξερα ότι κάνετε και αυτή την κίνηση. Παραγιά μου. Ωραία, περίμενα να καθαρίσω κιόλας. Ωριακά. Oh, I didn't see. Νόμιζα ότι δεν θα τα καταφέρω εδώ πέρα. Ωραία, τα καθαρίζω κιόλας για να μπορώ να περνάω πιο εύκολα. Ωραία, τώρα μου λέει ότι με βλέπει πάλι. Παναγιά μου, γιατί ζω τόσο επικίνδυνα. Εγώ δεν ήθελα να τα κάνω όλα αυτά. Έλα βάρα. Είπα κι άλλο, θα τα αντέξω. Αυτό πρέπει να θεραπεύσω. Έλα, έλα, και άμα το θεραπεύσω, λογικά θα σταματήσουν όλα, έτσι δεν είναι. Απελευθερώσαμε τον Ξεφτέρι! Ωραία, τώρα ο Ξεφτέρης είπε να του δώσουμε το hammer, το σφυρί του, και λέει ότι θα μπορέσω να κάνω κάποιες τροποποιήσεις για να σε βοηθήσω. Glide through the air! Λοιπόν, οπότε καταφέραμε να σώσουμε τον Ξεφτέρι και τώρα έχουμε κάποιες καινούργιες αποστολές, αλλά όλα αυτά θα τα δούμε σε ένα επόμενο Part. Θέλω να δω λίγο. Ω, πετάω! Τέλειο! Πότε, παιδιά, αυτό ήταν για σήμερα. Μην ξεχάσετε να πατήσετε like σε αυτό το βίντεο αν σας αρέσει το συγκεκριμένο παιχνίδι και θέλετε να συνεχίσουμε να παίζουμε. Και να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου για να μην χάσετε κανένα από τα επόμενα βιντεάκια που θα ανέβουν. Αυτά λοιπόν, δεν έχω κάτι άλλο να πω. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!